Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Πυθαγόρας δεν ήταν μόνο μαθηματικός, ήταν και φιλόσοφος. Και Σαμιώτης και Ανατολικό Αγίου Πελαγίκης. Ο Μαρτίκος, ναι. Λοιπόν, κάπου λοιπόν εκεί που φιλοσοφούσε λέει «Σιγάν την αλήθεια, χρυσόν εστί θάπτη». Που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες ιστορικές στιγμές που το να σωπαίνεις κρύβοντας την αλήθεια είναι σαν να θάβεις χρυσό. Κανείς μας σήμερα δεν έχει δικαίωμα στη σιωπή. Όταν μάλιστα μια μεγάλη παράταξη που οδήγησε τη χώρα για μια ολόκληρη εποχή, ανεξάρτητα από τον ενθουσιασμό ή την μυρολατρεία που μπορεί κανείς να διακρίνει σε αυτή την αίθουσα, αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα. Εγώ λοιπόν σήμερα αποφάσισα να μιλήσω πέρα από τα καθιερωμένα και το νιώθω σαν χρέος. Θα κάνω 4 σχόλια. Το πρώτο αφορά το τρένο. Η χώρα κινείται πάνω σε ράγες. Είναι φανερό ότι οι ράγες αυτές είναι στέρεες, είναι σταθερές, πάνε σε μια κατεύθυνση. Το ερώτημα είναι πού πάει τελικά το τρένο, σε ποιο προορισμό. Διασταυρώνεται πουθενά με καμιά άλλη πορεία. Πουθενά δεν μπορεί να αλλάξει έστω και στοιχειωδώς γραμμή. Εάν ναι, εάν πάει μόνο σε έναν προορισμό, καταργείται η πολιτική, δεν χρειάζεται τιμονιέρι. Ούτε πολύ περισσότερο σχεδιαστές να σχεδιάσουν πιθανά ένα καινούριο τρένο. Χρειάζεται τότε ένα να καταπέσουμε στην ιδέα ενός άτεκτου τεχνοκρατισμού, ενός δρομολόγιου έτσι όπως πάμε, μέχρι το τέλος που θα αποβεί και μοιραίο. Γιατί από ό,τι φαίνεται, το δρομολόγιο αν συνεχίσει να πηγαίνει έτσι θα είναι μοιραίο. Ο λαός σε απόγνωση νιώθει ότι επιβαίνει στο τρένο, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει ούτε ένα παράθυρο να πάρει αέρα, όχι να καθορίσει την πορεία. Αναλύουμε συνεχώς την οικονομική κρίση, πολύ ωραία. Νούμερα, χρέος, ελλείμματα, ρευστότητα. Έχουμε ένα κράτος ανήμπορο να ασκήσει στοιχειοδός την εθνική του κυριαρχία. Σκοτώνουμε καθημερινά λέξεις σύμβολα που για μας ήταν ιδέες και αξίες. Όπως η λέξη ασφάλεια, όπως η λέξη ευημερία, όπως η λέξη μέλλον, όπως η λέξη δικαίωμα που το καταργούμε όπου το βρίσκουμε μπροστά μας. Βάζουμε μπροστά στον άνθρωπο του μόχθου ένα σκοτεινό παραβάν που κρύβει τον ορίζοντα. Καταραίει ένας ολόκληρος πολιτισμός, ένα σύστημα αξιών. Τρίζει στη θέμελα η Ευρώπη. Η Ελλάδα πήρε μια πορεία παρακμής. Και εμείς αρνούμαστε να σχεδιάσουμε ένα διαφορετικό μέλλον. Δεν τέθηκε το ερώτημα αυτά τα χρόνια αν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα διαφορετικό μέλλον. Δεν τέθηκε ούτε καν πολιτικά και ιδεολογικά. Δεν το συζήτησε κανένα όργανο του ΠΑΣΟΚ. Σε κανένα επίπεδο. Από την τελευταία τοπική οργάνωση μέχρι το Εθνικό Συμβούλιο. Ενσωματωθήκαμε, υποταχθήκαμε, ωραία τα λόγια. Και βέβαια είμαστε μπροστά σε μια πορεία που πρέπει να γίνει. Τι όπλα μας απέμεινα. Κατά τη γνώμη μου 3. Είναι η ανάπτυξη, είναι η δημοκρατία και είναι το αίσθημα του δικαίου. Θα μου πείτε παλαιολιθικός είσαι. Γιατί αυτά είναι αμπάλαια θέματα. Όμως, καμιά φορά δεν μπορούμε να βρούμε το μέτρο του πώς συνδέεται η ανάπτυξη με τη δημοκρατία και η πολιτική με το αίσθημα του δικαίου. Και αν θα μπορούσε κανείς να πει ένα μεγάλο όνειρο για μας, θα ήταν η επανεκκίνηση της ανάπτυξης, η επανίδρυση της δημοκρατίας και μια δίκαιη και αναλογική ευημερία με ό,τι μπορεί αυτός ο τόπος να παράξει, να το πουλήσει, να το συγκρίνει με άλλα κράτη, με άλλες αγορές. Μια πατρίδα λοιπόν χωρίς εξαρτήσεις και με μια ευημερία αυτή τη φορά χωρίς δανεικά και δεκανίκια θα μπορούσε να είναι ένα όραμα. Όμως φαίνεται ότι αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ελπίζω να το συνομολογήσουμε αυτό τον καιρό, αυτό το όραμα. Ελπίζω αυτή τη στιγμή να καταφέρουμε να βγάλουμε το κεφάλι έξω από το νερό,
αλλά σήμερα είμαστε αναγκασμένοι να μην μιλάμε γι' αυτό, που ακόμα δεν ξεκινήσαμε τη συζήτηση, ενώ πάμε να εκλέξουμε αρχηγό, δεν ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Σήμερα μιλάμε για το τρένο. Το δεύτερο σχόλιο αφορά μια εμφανή ανακολουθία αυτής της εικόνας που έχουμε εδώ με την εικόνα της κοινωνίας. Θυμίζει τον οικειών ημών επιβραμμένων, εμείς άδωμοι. Προχθές το βράδυ ένιωσα μια ανατρικύλα. Ένιωσα μια επιστροφή στο 2007. Ευτυχώς δεν υπήρξε έμπρακτη διάψευση. Ελπίζω όχι επιδερμική και πρόσκαιρη. Όπως δεν έπρεπε να αναβιώσουμε τις αντιπαραθέσεις του 96, έτσι δεν πρέπει να αναβιώσουμε τις αντιπαραθέσεις του 2007. Ωστόσο, πέρα από τους κλακαδόρους και τους γραμμιτζίδες, και για να τελειώνει αυτό το καλαμπούρι, δεν είναι πρωτοκλασσά τα στελέχη αυτά που μιλάνε περισσότερο στο μικρόφωνο ή που είναι πιο παλιοί από ένα παλαιό και ένα πασό ξεναφθαλίνι. Πρωτοκλασσά τα στελέχη στην πολιτική είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις κάθε φορά είναι και ορατοί και αόρατοι. Τουλάχιστον εγώ νιώθω γραμμιτζής. Γιατί υποστήριξα όλες τις αποφάσεις, παρότι διαφωνούσα σε πάρα πολλές από αυτές. Δεν έχει σημασία. Έχω ευθύνη γιατί υπέγραφα τις αποφάσεις. Αλλά ας μην πάμε στο άλλο άκρο να αναβιώσουμε, να δείξουμε ένα στρεβλό καθρέφτη. Άκουσα τον πρόεδρο, τον γραμματέα, τους συντρόφους όλους χθες και σήμερα και βγαίνοντας χθες από την αίθουσα προσπαθούσα να μετρήσω τα συνέστημα των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Ένα άδειο βλέμμα, μια υπαρξιακή αγωνία, ένας φόβος. Πού πάμε, τι θα γίνει στις εκλογές, πώς θα βγούμε από το μαγκαλοπήγαδο, πώς θα αντιδράσουμε το βράδυ στη νέα σφιγμομέτρηση που είδε χτες το φως της δημοσιότητας. Θα ήμουν άδικος να μηδενίσω όσα ακούστηκαν. Υπάρχουν τα σπέρματα της αλήθειας, της πρότασης, υπάρχει αναζήτηση, υπάρχουν προς το παρόν κραυγές. Πρέπει να αρθρώσουμε λόγο σταθερό, στιβαρό, καθαρό, χωρίς περικοκλάδες, χωρίς αστερίσκους. Πρέπει να βγούμε από την αίθουσα να αντικρίσουμε κατάματα την κοινωνία που με σκητά με απορία. Να διοθετήσουμε ξανά τις γραμμές μας, να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας, να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία. Να σχεδιάσουμε τελικά από την αρχή το μέλλον, απαντώντας με υπευθυνότητα σε ένα αναπόφευκτο παρόν. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ότι πρέπει να ψηφιστεί η νέα Δανειακή Σύμβαση. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι τα δις που περιμένουμε τις πρώτες νέες δόσεις θα σημάνουν περιόδους σοβαρότητας, καλύτερες για τη χώρα και θα έχουμε κάνει ένα βήμα σωστό στη σωτηρία. Κανείς δεν θέλει την ασύνταχτη χρεοκοπία ή την επιστροφή στη δραχμή. Όμως κανείς πια δεν δίνει λευκή επιταγή σε κανένα για να του εμπιστευτεί το μέλλον του. Αν εμείς αυτό δεν το καταλάβουμε, θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία. Γιατί επανειλημμένα διαψεύστηκε όταν το πραγματικό δίλημα έφερνε κι άλλο δίλημα και όταν κι άλλη τελευταία δόση έφερνε την επόμενη δόση και η επόμενη δόση έμενε με το ίδιο δίλημα και το ίδιο δίλημα το ψηφίσαμε όλοι συνειδητά και σωστά. Αλλά αυτό αφαιρούσε κάθε φορά και ένα μικρό κομμάτι από την ψυχή του κόσμου που έφρασε τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Αυτού που εμπιστεύτηκε ένα κίνημα που έπαιξε τόσο συγκλονιστικό ρόλο σε όλη τη μεταπολιτευτική μας ιστορία. Εγώ νομίζω ότι και η νέα Δανειακή Σύμβαση πρέπει να ψηφιστεί πάση θυσία. Πάση θυσία όμως αυτό τον καιρό χτες έπρεπε να έχει οριοθετηθεί η πορεία από κάθε πλευρά και να ανοίξει ένα παράθυρο στο μέλλον που σημαίνει και όραμα και εθνική στρατηγική και σχέδιο και εκλογικό πρόγραμμα. Που πάμε σε εκλογές, λέμε ότι μπορεί να γίνουν αύριο εκλογές. Τι θα πούμε, αυτά που λέγαμε το 2009. Τι θα πούμε, αύριο το πρωί γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν, και πρέπει να μιλήσουμε για όλα αυτά, και αυτή είναι η δουλειά αυτού του Εθνικού Συμβουλίου, να ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση. Και στην ουσία, πρέπει να μιλήσουμε για το νέο τρένο. Γιατί κάποιο τρένο πρέπει να αντικαταστήσει αυτό. Και ένα τρένο που έχει σχέση και με την ίδια μας την παράδοση.
σήμερα έπρεπε να γίνει η ανασυγκρότηση των υπαρχουσών δυνάμεων του κινήματος για να σχεδιαστεί η πολιτική. Δεν τη βλέπω. Ούτε αυτό δεν το κάνουμε σήμερα. Η ακινησία απελπίζει. Προτείνουμε μόνο χρονοδιαγράμματα διαδικασιών. Δεν προτείνουμε πολιτικές. Δεν προτείνουμε πολιτική στράτευση και διάταξη δυνάμεων. Επιτέλους θα αποκτήσουμε αίσθηση του πολιτικού χρόνου ή άβολοι και μοιραίοι θα οδηγηθούμε σε μια αναπόφευκτη ήττα που πιθανά να είναι και η τελευταία για την παρουσία μας στην πολιτική ζωή του τόπου. Θα ταράξουμε τα λιμνάζοντα νερά ή θα βουλιάξουμε χωρίς ούτε κατελάχιστο να έχουμε αλλάξει το τρένο. Και το τρένο για να αλλάξει δεν μπορεί να αλλάξει με ένα τιμονιέρι. Χρειάζονται σχεδιαστές. Οι σχεδιαστές στην εποχή μας σχεδιάζουν τρένα, εκτός από τους θερμαστές, τους επιβάτες και όλους τους άλλους. Οι σχεδιαστές στην εποχή μας δεν μπορούν παρά να είναι τα κόμματα που μπορούν να ξαναεμπνεύσουν εμπιστοσύνη στο λαό και άρα πρώτα απ' όλα το δικό μας κόμμα. Τρίτο σημείο. Εάν δεν έχεις νου για την ιστορία σου, δεν έχεις και καμία τύχη για το μέλλον. Είναι ο απολογισμός, ο περιβόητος απολογισμός. Η ανάγκη για ένα ακριβοδίκαιο απολογισμό. Έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι ο καθένας από εμάς έχει χρέος να κάνει τον προσωπικό του απολογισμό και να αναλάβει τις ευθύνες του. Παράλληλα, να γίνει ακριβοδίκαιος κριτής των πεπραγμένων, των συλλογικών πεπραγμένων. Γιατί είναι κρίσιμος ο απολογισμός? Θα καταξιώσει ή θα μηδενίσει την πορεία? Θα ενώσει ή θα διασπάσει τις δυνάμεις μας? Θα πατήσει στο στέρεο έδαφος της πραγματικότητας για να αναπτύξουμε την αξιοπιστία μας? Είτε θα υπερίπταται της πραγματικότητας και θα πηγαίνουμε αμέριμνοι? Θα είναι απολογισμός σοβιετικού τύπου, όπου οι αριθμοί υποδηλώνουν την ευτυχία απευθυνόμενη σε δυστυχούντες ανθρώπους? Ή θα είναι ένας απολογισμός που θα γίνει εφαλτήριο επανασυσπήρωσης? Ήμουνα πάντα κατά του άσπρου και του μαύρου. Αυτό ήταν πάντα οδηγός για διάλυση. Πες ότι πάμε αύριο σε εσωκομματικές εκλογές. Και είναι παραμονή των βουλευτικών εκλογών. Και εμφανιζόμαστε στις εσωκομματικές εκλογές με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, στις οποίες εκδηλώσεις αυτές θα υπάρχουν υποψήφοι που ένας θα λέει ότι δεν κάναμε τίποτα στην ιστορία μας και ο άλλος θα λέει ότι θα κάναμε τέλεια όλα. Και θα καλέσουμε τον κόσμο να ψηφίσει ένα κόμμα που κάνει αυτή τη συζήτηση την παραμονή των εκλογών. Εγώ λοιπόν λέω και ρωτάω, αυτό μας αφορά ή δεν μας αφορά? Λέει το Πολιτικό Συμβούλιο, δεν αναδείξαμε τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο απολογισμός που κάνουμε σήμερα. Δεν αναδείξαμε τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς δεν τις αναδείξαμε και έχει δίκιο το Πολιτικό Συμβούλιο. Αλλά ο απολογισμός θα πρέπει να είναι ακριβοδίκαιος. Έχουμε ένα θετικό επίτευγμα. Μπορούμε να δούμε τη χώρα έξω από τη συμφωνία αυτή που πετύχαμε? Όχι. Ποιος τη διαμόρφωσε και την πέτυχε? Εμείς. Στα ερήπια αυτής της συμφωνίας ποιος θα επιβιώσει? Κανείς. Είμαστε συμμέτοχοι, συνεπιβάτες, αλλά δεν είναι άλλωστοι για κανένα μας το ότι είμαστε συμμέτοχοι και συνεπιβάτες. Και ο καθένας από εμάς θα πρέπει να κρίνει και τον εαυτό του και τη συνολική μας πορεία. Όταν το 2007 έζησε υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πίστευα ότι η παράταξη δεν έπρεπε να διασπαστεί και να διαλυθεί. Αυτό το ίδιο το βράδυ των εκλογών δήλωσα ότι θα στηρίξω τον πρόεδρο με όλες μου τις δυνάμεις για τη νέα νίκη. Το στήριξα σχεδόν σε κάθε του επιλογή. Ακόμα κι αν με αυτή δεν συμφωνούσα. Το στήριξα ακόμα και σε λάθη κρίσιμα, παρά τη διαφορετική πρόταση που διατύπωνα πάντοτε γραπτά και πάντοτε συγκεκριμένα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το καθήκον και είναι το καθήκον ενός τελέχου. Υπέγραψα όλες τις αποφάσεις και παίρνω την ευθύνη ότι είμαι συνυπεύθυνος για αυτή την πορεία, αλλά δηλώνω κατηγορηματικά ότι στις πιο σημαντικές αποφάσεις δεν ρωτήθηκα. Δεν υπήρξε χώρος, όχι γιατί εγώ, εσείς, να εκφράσω τη γνώμη μου, να πω τη συζήτησή μου, να πω την πολιτική μου θέση, να συντεθούν απόψεις, να υπάρξει μια συλλογική δράση, να φέρει ο πρόεδρος τη γραμμή του που είναι σωστή και να την θέσει σε μια συζήτηση που να ξαναγίνει σύνδεση απόψεων. Να νιώσουμε τη χαρά της δημοκρατίας, αδερφέ.
Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα που θα πρέπει να λειτουργεί μέσα από τις διαδικασίες. Είναι. Φτιάχτηκε ένα μοντέλο διακυβέρνησης. Συγκροτήθηκε μια ηγετική ομάδα. Έτσι γίνονται οι κυβερνήσεις. Συγκροτήθηκε μια ηγετική ομάδα. Ψηφίστηκε το μνημόνιο όπου θα μπορούσε να υπάρξει και μια νομιμοποίηση σύμφωνα με άλλες απόψεις. Έγινε μια συμφωνία η οποία είχε σχέση με το μεσοπρόθεσμο που θα μπορούσε από τότε να ενδυθεί μια στρατηγική εθνική συνεννόηση. Έγιναν επιλογές στο πρόσφατο παρελθόν που όλοι τις γνωρίζετε. Αυτό όμως δεν ακύρωσε τη θετική πορεία, γιατί η θετική πορεία είναι αυτή που είπε ο πρόεδρος, είναι αυτή που είπατε όλοι και πιο πολλοί από εσάς. Ότι εμείς παρόλα αυτά κινηθήκαμε θετικά και δώσαμε απαντήσεις και λύσεις που δεν κατέστρεψαν τη χώρα. Δεν την οδήγησαν ουσιαστικά στον γκρεμό, παρότι πολλοί παίζουμε με την ιδέα να κινούμαστε γύρω-γύρω από εκεί. Άρα λοιπόν, πέρασε ένας ολόκληρος κύκλος και κατέκτησε μια συμφωνία θετική. Εγώ λοιπόν λέω, σύντροφοι, ότι αυτός ο κύκλος έκλεισε οριστικά. Ότι πρέπει να ξεκινήσει μια καινούργια πορεία. Γι' αυτό λοιπόν, και έρχομαι στο τελευταίο σημείο, αφορά τη διαδικασία και την ουσία των αποφάσεων που πρέπει να πάρουμε εδώ. Κοιτάξτε, το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου θα ήταν να πει ο Σκαλαρίδης ή οποιοδήποτε έκανε προηγούμενα μια πρόταση Άννα και να πει βάζω σε ψηφοφορία μια πρόταση για να ψηφίσει το Εθνικό Συμβούλιο να κατοχυρώσει την γνώμη μου την απόφασή μου. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν το έκανα ποτέ μου και δεν μπορώ να το κάνω τώρα, αυτή τη στιγμή που τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα για όλους μας. Θέλω μόνο να βάλω ένα προβληματισμό και να σας προβληματίσω και εσάς. Η σειρά των διαδικασιών που θέτει η πρόταση του Προέδρου, που καταρχήν και γενικά εγώ είμαι σύμφωνος με τη λογική ότι πρέπει να εφαρμοστεί το καταστατικό, να γίνει εκλογή από τη βάση, να υπάρξει όλη αυτή η διαδικασία, διότι αυτό κατοχυρώνει ουσιαστικά την πορεία μας. Θέλω να σας πω ότι αν αυτό την επομένη που έφυγε από Πρωθυπουργός ξεκινούσε, θα είχαμε τώρα τη δυνατότητα να έχουμε ψηφίσει ουσιαστικά τη νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι ο τρόπος και η καθυστέρηση που υπήρξε αυτούς τους 2,5 μήνες υπήρξε επώδυνη για την παράταξή μας, με αποτέλεσμα η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε τώρα και η απόφαση που πρέπει να πάρουμε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα φύγουμε από εδώ με το μυαλό στην εκλογή του Προέδρου ή στην εφαρμογή της συμφωνίας και της κυβερνητικής πολιτικής και της υποστήριξης της κυβέρνησης Παπαδήμου. Θα γίνουν προεδρικές εκλογές πριν τις εκλογές τις βουλευτικές. Εάν ολοκληρωθεί το PSI και υπάρξει υπογραφή της Δαμιακής Σύμβασης και προκυρηθούν αμέσως οι εκλογές, αν αυτό γίνει μέσα Μαρτίου, οι εκλογές θα γίνουν 29, όπως είπανε, Απριλίου, όσο αν δεν γίνουν. Σημαίνει ότι η διαδικασία εκλογής του Προέδρου δεν θα έχει προηγηθεί κανένας τύπου διαδικασία που θα μπορούσε να δώσει στο νέο, να φτιάξει ένα νέο τρένο, να κάνει κάτι, να πάει με άλλο λόγο σε αυτές τις εκλογές. Θα τις κάνουμε, έστω ότι τις κάνουμε, θα τις κάνουμε μέσα στην προεκλογική εκστρατεία. Ποιο κόμμα θα κάνει αυτές τις εκλογές? Ποιο κόμμα? Αυτό που έχουμε σήμερα όπως είναι? Δηλαδή δεν θα έχουμε αλλάξει ούτε καν τον τρόπο που δουλεύουμε, τη διάταξη των δυνάμεών μας, να φτιάξουμε το εκλογικό μας πρόγραμμα, να καθορίσουμε τις πολιτικές μας, να πούμε τι είναι αυτό που προτείνουμε σήμερα στον ελληνικό λαό. Χρειαζόμαστε τώρα διάταξη δυνάμεων ουσίας με ισχυρό πολιτικό κέντρο, με ισχυρή δυνατότητα εκπόνησης πολιτικής, με διάταξη και εκλογική διάταξη των δυνάμεών μας και χρειαζόμαστε γρήγορα να αποφασίσουμε για τις πολιτικές πριν πάμε στα πρόσωπα και τα καθιστία για τη διαδοχή στην ηγεσία του κινήματος. Αυτό πρέπει να το αποφασίσει αυτό το Εθνικό Συμβούλιο. Εγώ κάνω μια πρόταση στον γραμματέα της Κεντρικής Εθνικού Συμβουλίου. Έχω μεταξύ γιατί είμαι ένα παλιά γραμματέα. Του Εθνικού Συμβουλίου κάνω μια πρόταση να εισηγηθεί στον Πρόεδρο να έρθει αύριο να κάνει απόψε μια συζήτηση με το Πολιτικό Συμβούλιο και να έρθουν αύριο εδώ
με μια άλλη διάταξη δυνάμεων, να μας κάνουν μια πρόταση, να μπούμε όλοι σε μια δουλειά που έχει σχέση με την πολιτική και μόνο αυτά. Και θα ήθελα να πω με ό,τι την αγάπη που έχω στον πρόεδρο του κινήματος, δύο λόγια. Πρώτο, ότι όταν τον είδα αμέσως μετά που αποχώρησε την λειτουργία, του είπα ένα πράγμα καθαρά. Ότι, πρόεδρε, είσαι νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είσαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κουβαλάς μαζί σου ένα ιστορικό φορτίο μεγάλο, είναι κεφάλαιο παρακαταθήκη για σένα η συμφωνία του Οκτωβρίου και έχεις δικαίωμα, αν εσύ το θέλεις και δεν έχεις σχέση ούτε με το πότε τέλειωσε η θητεία ή έχουν καταστατικά και όλες αυτές οι βλακίες, αλλά έχεις και τη δυνατότητα ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να κρυφτείς από το λαό και ως υποψήφιος του διπλός. Αλλά, εάν δεν αποφασίσεις να είσαι υποψήφιος του διπλός, πρέπει η αλλαγή της ηγεσίας να γίνει πολύ γρήγορα, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ούτε εσύ πιστεύεις στη διαρκεία, ούτε εγώ πιστεύω στις διαρκείες και σε όλα τα άλλα ζητήματα. Το είπα αυτό. Πιστεύω ότι χάσαμε πολύτιμο χρόνο. Εάν πραγματικά ο πρόεδρος έχει αποφασίσει, ας κατέβει υποψήφιος πρωθυπουργός. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αν πρόκειται να μπούμε σε μια διαδικασία μέσα στην προεκλογική περίοδο να εκλέξουμε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, εγώ που υποστηρίζω τα καταστατικά από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν θα το θέλω ποτέ να γίνει αυτό, γιατί θα διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ. Εγώ λοιπόν λέω, θέλει ο πρόεδρος να είναι υποψήφιος πρόεδρος, υποψήφιος πρωθυπουργός να είναι. Δεύτερο, θέλει αλλαγή ηγεσίας. Παρακαλώ πολύ, βρέστε τον τρόπο με εκλογή από τη βάση, λέω εγώ, τις επόμενες μέρες. Πρέπει να υπάρξει το τρένο να πάρει μπρος. Και το τρένο δεν παίρνει μπρος όταν ο τιμονιέρης δεν είναι στο πόστο του, δεν καθοδηγεί τα πράγματα και ταυτόχρονα οι επιβάτες, οι μηχανοδηγοί και οι υπόλοιποι δεν είναι συγκροτημένοι έτσι ώστε να χρειαστεί να αλλάξει και λίγο πορεία, να φτιάξει και μια ράγα λίγο πιο πέρα για να πιστέψει ο λαός ότι αυτό το κίνημα που γεννήθηκε να τον υπηρετήσει δεν έπαψε να τον υπηρετεί οριστικά, αλλά μπορεί να θρέψει ακόμα μια ελπίδα για αυτό και τη ζωή. Να είστε καλά.